Γεια σας. Καλώς ήρθατε στα εργαστήρια ηλεκτρονικής του 13ου Επαγγελματικού Λυκείου Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Νίκος Ζάχος και μαζί σήμερα θα ολοκληρώσουμε την επισκευή του μικρού μας inverter. Καλό εσάς που δεν είδατε το πρώτο μέρος της επισκευής να το δείτε πρώτα εδώ και μετά να παρακολουθήσετε τη συνέχεια. Πάμε να δούμε. Στο προηγούμενο βίντεο αντικαταστήσαμε τα τρανζίστορ της γέφυρας ΙΤΑ γιατί βρήκαμε τα δύο βραχυκυκλωμένα. Το inverter όμως δεν λειτουργήσε σωστά, γιατί το βραχυκύκλωμα στα τρανζίστορ επέτρεψε τα 310 βολτ της υψηλής τάσης να περάσουν στο πλακετάκι ελέγχου της γέφυρας και να κάνουν κάποια ζημιά. Βασικό κύκλωμα στο πλακετάκι είναι το ολοκληρωμένο 4741, αυτό που βλέπετε ακριβώς εδώ. Το ολοκληρωμένο 4741 είναι ένα ολοκληρωμένο των 14 ακροδεκτών. Τροφοδοτείται με τάση 5 μέχρι 15 βολτ DC και περιλαμβάνει 4 τελεστικούς ενισχυτές. Ο τελεστικός ενισχυτής είναι βασική ηλεκτρονική διάταξη στις σύγχρονες συσκευές. Το σύμβολό του είναι αυτό εδώ. Έχει δύο εισόδους. Αυτή ονομάζεται μη αναστρέφουσα με το σύμβολο συν και αυτή ονομάζεται αναστρέφουσα και έχει το σύμβολο πλην. Ο τελεστικός ενισχυτής έχει μία έξοδο και βασικά είναι ένας ενισχυτής. Η τάση στην έξοδό του όμως προκύπτει ως ενίσχυση της διαφοράς των δύο σημάτων εισόδου. Δηλαδή η τάση εξόδου είναι το γινόμενο ενός συντελεστή ενίσχυσης επί την διαφορά της μη αναστρέφουσας μείον της αναστρέφουσας τάσης εισόδου. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο συντελεστής ενίσχυσης ενός τελεστικού ενισχυτή παίρνει πολύ πολύ μεγάλη τιμή, ας πούμε 100.000 ή 1 εκατομμύριο. Ο τελεστικός ενισχυτής πήρε το όνομά του γιατί αρχικά χρησιμοποιήθηκε στους αναλογικούς υπολογιστές για να εκτελεί, να τελεί λοιπόν, αριθμητικές και γενικότερα αλγεβρικές πράξεις. Το κύκλωμα στο πλακετάκι χρησιμοποιεί τον τελεστικό ενισχυτή με δύο τρόπους. Την πρώτη φορά για να παράγει πριονωτούς παλμούς. Δηλαδή τους παλμούς που σας έχω ζωγραφίσει εδώ με πράσινο χρώμα. Το κύκλωμα ονομάζεται ολοκληρωτής και είναι αυτό εδώ. Στην είσοδο του κυκλώματος εφαρμόζεται μια σταθερή αρνητική τάση. Αυτή δημιουργεί ένα ρεύμα που απορροφά συνεχώς φορτία από τον πυκνωτή. Ο ακροδέκτης όμως του πυκνωτή είναι και η έξοδος του κυκλώματος. Ο πυκνωτής φορτίζει συνεχώς με σταθερό τρόπο και η τάση στην έξοδο του κυκλώματος διαρκώς ανεβαίνει. Εάν όμως παράλληλα με τον πυκνωτή συνδέσω ένα ηλεκτρονικό διακόπτη, ένα μικρό MOSFET δηλαδή, και φροντίσω ώστε αυτό εδώ το MOSFET να ενεργοποιηθεί όταν η τάση εξόδου πάρει μια συγκεκριμένη τιμή, τότε ο πυκνωτής θα εκφορτιστεί. Και η τάση εξόδου αντί να ανεβαίνει συνεχώς, κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσει στο μηδέν και το φαινόμενο θα επαναληφθεί. Έχω δηλαδή σταθερή φόρτιση του πυκνωτή στον χρόνο και άρα σταθερή αύξηση της τάσης εξόδου μέχρι που ο διακόπτης κλείνει. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι να παράγεται η κυματομορφή που βλέπετε. Για εσάς που αγαπάτε τα μαθηματικά, ο ολοκληρωτής πήρε το όνομά του γιατί υλοποιεί τη συνάρτηση του ορισμένου ολοκληρώματος. Για σταθερή τιμή εισόδου, η συνάρτηση παίρνει αυτήν εδώ τη μορφή. Τη δεύτερη φορά το πλακετάκι χρησιμοποιεί τον τελεστικό ενισχυτή ως συγκριτή τάσης. Το κύκλωμα του συγκριτή τάσης είναι πολύ απλό. Στην είσοδο, την μη αναστρέφουσα του τελεστικού ενισχυτή, εφαρμόζεται η πυριονωτή κυματομορφή που πήραμε από το προηγούμενο κύκλωμα. Στην αναστρέφουσα είσοδο εφαρμόζεται μια σταθερή τάση που προκύπτει από ένα διαιρέτη τάσης με δύο αντιστάσεις.
Όταν η τάση εισόδου είναι μεγαλύτερη της τάσης σύγκρισης, τότε η έξοδος του τελεστικού παίρνει την μέγιστη τιμή. Ενώ όταν η τάση εισόδου είναι μικρότερη της τάσης σύγκρισης, τότε η έξοδος του τελεστικού ελαχιστοποιείται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συγκρίνεται η πριονωτή κυματομορφή που δημιούργησε το προηγούμενο κύκλωμα με μια σταθερή τιμή. Και το αποτέλεσμα είναι η τετραγωνική κυματομορφή που βλέπετε εδώ και είναι αυτή που οδηγεί τα MOSFET της γέφυρας ΙΤΑ. Το κύκλωμα αυτό βέβαια του συγκριτή πήρε το όνομά του επειδή εκτελεί την μαθηματική πράξη της σύγκρισης. Έχει διαδική έξοδο που μπορούμε να πούμε ότι είναι σε κατάσταση 1 όταν η είσοδος η μη αναστρέφουσα είναι μεγαλύτερη της αναστρέφουσας ενώ έχει έξοδο 0 όταν η μη αναστρέφουσα είσοδο είναι μικρότερη της αναστρέφουσας. Προσέξτε τώρα τα εξής. Μεταβάλλοντας την αντίσταση της γεννήτριας, μπορούμε να ελέγξουμε την ταχύτητα φόρτισης του πυκνωτή και άρα να μεταβάλουμε την περίοδο των βαλμών της πυρηνωτής κυματομορφής. Μπορούμε να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να ταυτίσουμε τη συχνότητα της γεννήτριας με τα 50 Hz του δικτύου της ΔΕΗ. Επιπλέον, αν μεταβάλουμε την αντίσταση του διαιρέτη τάσης, μπορούμε να καθορίσουμε τέτοια τάση σύγκρισης, ώστε το πλάτος των τετραγωνικών παλμών εξόδου του συγκριτή τάσης να είναι τέτοιο, ώστε η ήττα γέφυρα της εξόδου να παράγει παλμούς με ενεργό τιμή 220 βολτ, όσο είναι και η ενεργό τιμή του δικτύου της ΔΕΗ. Το ολοκληρωμένο λοιπόν 4741 που υπάρχει πάνω στο πλακετάκι, με τους 4 τελεστικούς ενισχυτές που διαθέτει, θα δημιουργήσει εκείνο το ζευγάρι τετραγωνικών παλμών που, όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, οδηγεί κατάλληλα την ήττα γέφυρα της εξόδου για να παραχθεί εκείνη η κυματομορφή στην έξοδο που εξομοιώνει τα 50 Hz του δικτύου της ΔΕΗ με ενεργό τιμή τάσης 220 βολτ AC. Για να δούμε τις κυματομορφές αυτές πάνω στο πλακετάκι. Βάλαμε λοιπόν το inverter σε λειτουργία και συνδέσαμε τον παλμογράφο στους ακροδέκτες 6 και 7 του ολοκληρωμένου 4741. Παρατηρούμε τώρα στον παλμογράφο με κίτρινο χρώμα την πυρηνωτή κυματομορφή, ενώ με γαλάζιο χρώμα την έξοδο του τελεστικού ενισχυτή στον ακροδέκτη 7 που χρησιμοποιείται για να οδηγήσει το ένα ζευγάρι τρανζίστορ MOSFET της ήττας γέφυρας. Η έξοδος στον ακροδέκτη 7 παρουσιάζεται σε αυτό το διάγραμμα ανεστραμμένη. Αν κάνουμε το ίδιο στους ακροδέκτες 8 και 9, θα παρατηρήσουμε σιγή. Δεν έχω κυματομορφές αυτούς τους ακροδέκτες, θα έπρεπε όμως να έχω, γιατί οδηγούν το άλλο ζευγάρι της ήττα γέφυρας, τον MOSFET της ήττα γέφυρας. Θα ξεκολλήσουμε λοιπόν ξανά το πλακετάκι και θα επιχειρήσουμε να βρούμε τη βλάβη. Σήμερα φορέσαμε τα καλά μας. Συνδέσαμε έναν καινούριο παλμογράφο και όχι εκείνον του 1970 που σωστά παρατηρήσατε στο προηγούμενο βίντεο στα σχολεία σας. Και βέβαια εγώ είμαι της παλιάς σχολής. Προτιμώ ένα παλμογράφο του προηγούμενου αιώνα και ακόμα χρησιμοποιώ την κυμολία. Ο εξοπλισμός όμως του εργαστηρίου ηλεκτρονικής του 13ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης είναι ο πλέον σύγχρονο. Σας δείχνω εδώ τον τελεστικό ενισχυτή ΙΤΑ Α4741 από τον data sheet του κατασκευαστή σε αυτόν τον πίνακα. Για να ξεκολλήσουμε το πλακετάκι θα χρειαστούμε το κολλητήρι και την τρόμπα αποκόλλησης. Για να το κάνουμε. Απομακρύνουμε την κόλληση διαδοχικά σε όλους τους ακροδέκτες που έχει το πλακετάκι. Λιώνουμε την κόλληση με το κολλητήρι και απορροφάμε με την τρόμπα.
Χρησιμοποιώντας το πολύμετρο, ελέγξαμε τα εξαρτήματα που βρίσκονται περιφερειακά γύρω από το ολοκληρωμένο κύκλωμα. Μπορούμε να ελέγξουμε τους ημιαγωγούς, τα διοδάκια δηλαδή και τα τρανζίστορ, βάζοντάς το στη θέση μπάζερ. Έχουμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, οι ημιαγωγοί όταν καταστρέφονται, βραχυκυκλώνουν. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τους πυκνωτές. Και αυτοί, αν καταστραφούν, παρουσιάζουν διαρροές. Για τις αντιστάσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ομόμετρο, γιατί όταν αυτές καταστρέφονται, ανοίγουν, αυξάνουν την τιμή τους και τελικά κόβονται. Δεν επιμέναμε και πάρα πολύ στα εξαρτήματα περιφερειακά του ολοκληρωμένου, γιατί πιστεύουμε ότι η βλάβη είναι το ίδιο το ολοκληρωμένο. Το βρήκαμε στον Φίλιππα, στην Κωνσταντινούπολεως, σε τιμή μισό ευρώ στο κομμάτι. Δεν είναι και πολύ ακριβό. Θα το αλλάξουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Για να το ξεκολλήσουμε, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε το πιστόλι του ζεστού αέρα. Να το κάνουμε. Θα τοποθετήσουμε τώρα στη θέση του ένα καινούριο. Για να το κολλήσω αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω το απλό κολλητήρι. Μπορώ να το ευθυγραμμίσω με τους ακριανούς ακροδέκτες. Μετά να το κολλήσω κανονικά. Έτοιμο. Έχουμε τοποθετήσει το πλακετάκι στη θέση του και έχουμε συνδέσει τα δύο κανάλια του παλμογράφου στους ακροδέκτες 7 και 8 το ολοκληρωμένο. Παρατηρήστε τις σχηματομορφές των παλμογράφων. Η μία, η κίτρινη, ενεργοποιεί το ένα ζευγαρί MOSFET transistor. Η άλλη, η γαλάζια, ενεργοποιεί το άλλο. Θυμίζω ότι οι σχηματομορφές είναι ανεστραμμένες. Παρατηρήστε τους διαφορετικούς χρόνους ενεργοποίησης. Εδώ, εδώ, εδώ και διαδοχικά. Η κίτρινη κυματομορφή ενεργοποιεί εκείνο το ζευγάρι που δίνει, ας πούμε, θετική τάση στην έξοδο. Η γαλάζια εκείνο το ζευγάρι που δίνει αρνητική. Έχω λοιπόν θετική, αρνητική, θετική, αρνητική. Η ενεργοποίηση γίνεται στους σωστούς χρόνους και η έξοδος από το inverter μας δίνει 220 βολτ ενεργό τιμή στα 50 Hz. Το inverter είναι έτοιμο. Λειτουργεί κανονικά. Τροφοδοτείται από αυτήν εδώ την μπαταρία και τροφοδοτεί με τη σειρά του αυτήν εδώ τη συσκευή. Η συσκευή των 220 βολτ λειτουργεί κανονικά, ενώ η τάση της μπαταρίας είναι 11,9 βολτ DC. Με την ευκαιρία της επισκευής του inverter γνωρίσαμε το τρανζίστορ MOSFET και τον τελεστικό ενισχυτή.
χρησιμοποιήσαμε αυτά τα δύο βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία για να δούμε πώς λειτουργεί η ήττα γέφυρα, η γεννήτρια πυρηνωτών παλμών και ο συγκριτής στάσης. Τα βασικά κυκλώματα ηλεκτρονικής που κατασκευάζονται με ημιαγωγούς περιγράφονται πολύ καλά στο βιβλίο Γενικών Ηλεκτρονικών του Υπουργείου Παιδείας. Στο κεφάλαιο 4 θα βρεις το τρανζίστορ MOSFET. Στο κεφάλαιο 8 θα βρεις τον τελεστικό ενισχυτή. Το βιβλίο αυτό διανέμεται φυσικά στους μαθητές του σχολείου. Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας όμως έχει μια διεθνή πρωτιά. Δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να χρησιμοποιήσουμε εντελώς δωρεάν τα βιβλία του, φυσικά στην ηλεκτρονική τους έκδοση. Αν θέλεις για παράδειγμα το βιβλίο Γενικά Ηλεκτρονικά, το οποίο σε πληροφορώνει ένα πολύ καλό βιβλίο, δεν έχεις παρά να κάνεις αναζήτηση της λέξης φωτόδεντρο και γενικά ηλεκτρονικά θεωρία. Εκεί θα βρεις το αρχείο PDF και μπορείς να το κατεβάσεις. Στο φωτόδεντρο θα βρεις όλα τα βιβλία ηλεκτρονικής, αλλά και γενικότερα της τεχνικής εκπαίδευσης του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενο βιντεάκι. Καλή συνέχεια.